Διάρχειας, κυρίες και κύριοι επικεφαλής των παρατάξεων και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ως νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευνοιονήσεων, θα ήθελα πριν τη συνέχιση των διαδικασιών για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικά να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ευνοιονήσεων, την κυρία Ρόδη Κράτσα, για την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που έδειξε στο πρόσωπό μου, προτείνοντάς με σε αυτή τη σημαντική θέση, τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που δείξατε εμπιστοσύνη και επικυρώσατε με την ψήφο σας την επιλογή της Περιφερειάρχη στο να υπηρετήσουν το θεσμό αυτό. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι δεν με ψήφισαν, που απήχαν, εκφράζοντας έτσι δημοκρατικά μια άλλη πολιτική άποψη. Προσωπικά, ενώπιόν σας, δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φανώ άξιος της εμπιστοσύνης που μου δείξατε. Στο νέο ρόλο μου ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ήθελα τη συνεργασία και τη συμβολή όλων σας, εφόσον όλων μας η προτεραιότητα είναι να προσπαθήσουμε, να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε και να προωθήσουμε την περιφέρειά μας. Εγώ από την πλευρά μου σας υπόσχομαι ότι θα διασφαλίσω τη δημοκρατικότητα, την ελευθερία της έκφρασης και την ίση αντιμετώπιση όλων των παρατάξεων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία απαιτηθεί με σκοπό την επίτευξη του κοινού μας στόχου, την επίλυση των προβλημάτων της περιφέρειάς μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα από έναν επικοδομητικό διάλογο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στις επιδιώξεις μας. Δεσμεύομαι επίσης ότι θα τηρώ την νομοθεσία και τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, επιδιώκοντας έτσι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μιχαλά και την κυρία Καρδακάρη για την εκλογή τους ως αντιπρόεδρο και γραμματέα αντίστοιχα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία ως Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τηρώντας τις αρχές της δημοκρατίας, της νομιμότητας, της ισοτιμίας και της διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ.